Επιτυχημένος για άλλη μια χρονιά ήταν ο ετήσιος χορός και η κοπή βασιλόπιτας της Ακαδημίας του Μακεδονικού Κοζάνης που έγινε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Οικογενειακό Κέντρο Πολιτεία. Η παραδοσιακά πλέον επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή αθλητών, παιδιών, γονέων, μελών αλλά και φίλων. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Μετά το σύντομο καλωσόρισμα, τις ευχές για καλή χρονιά με υγεία και τις ευχαριστίες του Προέδρου που τελειώνοντας την ομιλία του επισήμανε ότι από το ποδόσφαιρο και γενικά από τον αθλητισμό πρέπει να κάνουμε μόνο φίλους, έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας. Το τυχερό τμήμα που έτυχε το φλουρί ήταν η αγωνιστική ομάδα του Μακεδονικού. Ακολούθησαν οι βραβεύσεις στους Χάρης Γιαζιά, ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού που πέρασε χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον έπαινο στον πατέρα του Χάρη, Τάσιο Γιαζιά, παλέμαχο παίκτη του Μακεδονικού Κοζάνης, απένιμε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θόδωρος Καρυπίδης. Ζήσει Νάνο, που παρόλο που μένει στην Αιανή, διανύει σχεδόν κάθε μέρα 50 χιλιόμετρα και βρίσκεται στις προπονήσεις και στους αγώνες του Μακεδονικού εδώ και χρόνια από τα τμήματα των υποδομών. Τον έπαινο στον Ζήση Νάνο απένιμε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κύριος Φώτης Κεχαλιάς. Θύμιο Γκούμα και Θωμά Κουνάβα, οικογενειάρχες που εδώ και πολλά χρόνια όχι μόνο είναι ποδοσφαιριστές στις αγωνιστικές ομάδες του Μακεδονικού, αλλά έχουν και τα παιδιά τους στα τμήματα υποδομών του Συλλόγου. Τις βραβεύσεις έκαναν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Σταύρος Γιαννακίδης και η πρόεδρος του ΟΑΠΜ κ. Φάνη Φτάκα. Ένα σύντομο χαιρετισμό και ευχές στον κόσμο που παραβρέθηκε στην εκδήλωση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κ. Χρήστος Σάβας. Η ζεστή βραδιά συνεχίστηκε και πλαισιώθηκε με το μοντέρνο χορευτικό του Συλλόγου Μακεδονική Δύναμη, με τη δασκάλα κυρία Ελευθερία και 15 περίπου κορίτσια που τίμησαν την εκδήλωση χορεύοντας δύο μοντέρνες χορογραφίες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα Λόζιος και Ανακατοσιά, οι οποίοι χάρισαν κεφάτες στιγμές στους παρευρισκόμενους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Με τη λύρα του ξεσήκωσε και διασκέδασε τον κόσμο ο Κώστας Πανιτσίδης. Η πίστα μέθησε από τα ταλέντα με την παράσταση να κλέβουν οι παίκτες του Μακεδονικού δείχνοντας το ταλέντο τους και έξω από τα γήπεδα με χορευτικές φιγούρες. Κέφι, χορός και ζεστή ατμόσφαιρα συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε η βραδιά να κυλήσει εξαιρετικά ευχάριστα και να αποζημιώσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν την ψυχή τους με τους παράγοντες του Συλλόγου να παίρνουν τα εύσημα για την άψογη διοργάνωση αλλά και τη φιλοξενία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης κυρία Ραχίλ Μακρύ, η οποία εντυπωσίασε με το ζεμπέκικο της πριγκιπέσας που χόρεψε, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κύριος Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κύριος Φώτης Κεχαλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κύριος Σταύρος Γιαννακίδης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας για Θέματα Πολιτικής Προστασίας κύριος Ηλίας Κάτανας, η πρόεδρος του ΟΑΠΜ κυρία Φάνη Φτάκα, που και αυτή με τη σειρά της εντυπωσίασε με τις χορευτικές της ικανότητες στα δημοτικά τραγούδια, ο σύμβουλος του οργανισμού κύριος Νίκος Πλεξίδας, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κύριος Σάβας Χρήστος, ο δημοσιογράφος κύριος Μιχάλης Αγραφιώτης, ο κύριος Γιάννης Καραμπακάκης, υποδιευθυντής Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, ο υπεύθυνος Ακαδημιών του Άρη κύριος Λεωνίδας Βόσθου. Επίσης το παρόν έδωσαν και οι ομάδες του Ιορδαϊκού, της Αναγέννησης του Εμαϊδας, του ΠΑΟ Χείλων, του Βερμίου Καριοχωρίου, της Αστραπή Κλήτου, αλλά και πολλοί φίλοι που γέμισαν την αίθουσα.